Είναι ένα θέμα που το βάλατε δύο φορές. Μία στην αρχή της κουβέντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και μία στο τέλος, με το κουκουέ, μάλιστα, να φτάνει να εκφράζει αντιθέσεις και στις δύο περιπτώσεις. Καταρχήν, να πούμε το εξής. Η προανακριτική αυτή επιτροπή, που έχει ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων, αυτή τη στιγμή έχει να εξετάσει εις βάρος του Δημήτρη του Παπαγγελόπουλου αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκεκριμένα αδικήματα, και ξέρουμε, έχετε πει ξεκάθαρα και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι τα αδικήματα αυτά. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η προανακριτική κάνει αυτή τη στιγμή τη δουλειά της με ξεκάθαρο και συγκεκριμένο τρόπο, και τέθηκε ένα θέμα από τον κύριο Κεγκέρογλου, από το ΚΙΝΑΛ, που έχει, αν θέλετε, ένα νομικό περιεχόμενο και το υποστήριξε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Θάνος ο Πλεύρης, με την έννοια ότι ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Πολάκης, πρέπει να κληθούν ως μάρτυρες και δεν μπορούν να είναι μέλη της προανακριτικής επιτροπής όταν σε αυτήν την επιτροπή θα καταθέσουν ως μάρτυρες. Και το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Τζανακόπουλος είχε επισκεφθεί την ηγεσία του Αρείου Πάγου, το είπε προηγουμένως ο κύριος Σουρμελίδης, χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα, και αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο και πρέπει να καταθέσει πώς, γιατί, ποιος ήταν ο λόγος επισκέψεως και όλα αυτά. Όπως και ο κύριος Πολάκης σε τηλεοπτική εμφάνιση είχε πει ότι γνωρίζει τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα νομικό θέμα, είναι ξεκάθαρο. Ο Θάνος ο Πλεύρης το υποστήριξε με πολύ τεκμηριωμένα σήμερα στην Επιτροπή, και την Τρίτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή για το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ. Θα το ξαναβάλλετε εσείς την Τρίτη το ίδιο θέμα. Την Τρίτη θα αποφασίσει η Επιτροπή περαιτέρω. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, εσείς τι θα κάνετε αν η πλειοψηφία οδηγήσει Τζανακόπουλο και Πολάκη εκτός? Την ίδια αντίδραση που αναπτύχθηκε και σήμερα, γιατί ξέρετε, είναι παραλυκιστικά τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται. Αν με βάση τις δημόσιες δηλώσεις που έχουν γίνει από την ημέρα που μέσω άλλης χώρας ήρθε το θέμα της Νοβάρτης στην Ελλάδα, θα έπρεπε να εξαιρεθεί όλη η προανακριτική επιτροπή. Όλοι όσοι συμμετέχουν, και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Μαρκόπουλος, έχουν κάνει δηλώσεις κατά διαστήματα με τη θεσμική τους ιδιότητα ή με την ιδιότητα της συμμετοχής τους στο δημόσιο διάλογο. Αλλά ποιο είναι το ζήτημα? Η ένταση θα ακολουθεί αυτή την επιτροπή της Βουλής, γιατί απλά η Νέα Δημοκρατία θέλει να μετατρέψει το σκάνδαλο Νοβάρτης και τις δηλώσεις που είδαμε ευτυχώς στην ελβετική τηλεόραση, της κοινικής παραδοχής στα όρια του παραλόγου και της πρόκλησης από τον κύριο Γεωργιάδη. Λέει ότι αλλοιώθηκαν οι δηλώσεις του. Πώς αλλοιώθηκαν? Τα αυτιά μας δεν μπορούν να αλλοιώσουν κάποια δήλωση. Λέει ότι επιφυλάσσεται κάθε νόμιμο δικαιώματό σου. Έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα, αλλά εγώ άκουσα να γίνεται ένα συμψηφισμός ότι ακόμα και αν χρηματίζει πολιτικούς, το ότι σώζει ζωές σε απαλλάσσει. Αυτό το ακούσαμε. Δεν ξέρω πώς κατέληγε ή πώς εννοεί ο κ. Γεωργιάδης ένα έχετε δίκιο ενός δημοσιογράφου, αλλά αυτό που επέμφθηκε σαν πολιτική άποψη του κ. Γεωργιάδη ήταν αυτό, χωρίς καμία αλλίωση. Και επίσης, το είπε και ο Σπύρος ο Σουρμελίδης, προσπαθούν τώρα να εστιάσουν ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι η ηθική αυτουργία Παπαγγελόπουλου σε ένα έγκλημα που δεν έχει φυσικό αυτούργο. Μια νομική δηλαδή ασυνέπεια. Δεν είμαι νομικός, αλλά ως απλός πολίτης με την κοινή λογική εντοπίζω αυτό. Άρα θα τροφοδοτούν την ένταση ακριβώς για να μετατοπίζεται η μπάλα στην κερκίδα. Και θα δούμε και χειρότερα. Την ώρα δηλαδή που ο Παπαγγελόπουλος λέει χθες ότι στην Ελβετία, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, στην Ελβετία δόθηκε λογαριασμός πολιτικού προσώπου προς διερεύνηση. Αυτό δεν ήταν ένδειξη ικανή να εκκινήσει διαδικασίες στην Ελλάδα? Επίσης, η ταρίφα και ο τιμοκατάλογος, 1.000 ευρώ ως 4.000. Ας αφήσουμε την καθυστέρηση ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι το ιατρικό, αλλά σκάνδαλο υπάρχει. Και τέτοιο μεγέθος σκάνδαλο στην Ελλάδα, χωρίς πολιτική κάλυψη, που μπορεί να είναι πολιτικές ευθύνες και όχι ποινικές, δεν υπάρχει, ας μας συγχωρέσουν. Πάντως, κύριε Γιαννούλη, και εσείς, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πάντα και τα καλύτερα παιδιά. Υπάρχει ένταση στις εκφράσεις.
υπάρχει. Το πρώτο ΣΥΡΙΖΑ το χειρονοδίκο πρέπει να δούμε, Σπύρο. Εντάξει, δεν μπαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με λυμένο το ζωνάρι για να μαλώσουν. Εγώ δεν λέω ότι κάτι αυτή το προκάλεσε. Η υπόθεση είναι ο Βάρτης, ούτε καν αυτό που εξετάζεται κατά του Παπαγγελόπουλου δεν είναι αγαπητό. Εδώ οι διάλογοι είναι πολύ σκληροί πάντως που διήλθησαν στου διαδρόμου τη Βουλή. Επιτρέψτε μου, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω του συναδέλφου γιατί η παρουσία του σε αυτή την επιτροπή. Εκατέρωθεν εγώ το λέω για την Νέα Δημοκρατία. Έχει και μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική διάσταση. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη των συναδέλφων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει σχέση με την τιμή, την υπόλοιψη ενός δικαστικού, αλλά και με την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, εάν μπορεί έστω μέχρι την αναθεώρηση όλων αυτών των κακών διαδικασιών, δηλαδή οι βουλευτές να μετατρέπονται σε εισαγγελείς και ανακριτές, κάτι που είναι φύση και θέση αποστολή της δικαιοσύνης και όχι της Βουλής κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη πολλών. Εν πάση περιπτώσει, κανείς από τους συναδέλφους μας δεν μπαίνει με λυμένο το ζωνάρι. Υπάρχει πάντα η αφορμή, δηλαδή τώρα για παράδειγμα, προσπαθώντας να προκαλέσουν ακυρωτική προοπτική με την εξέταση ως μαρτύρων των κυρίων Τζανακόπουλου και Πολάκη, δεν πιστεύω ότι δεν ήταν αφορμή για να υπάρξει ένταση. Ή αν περίμενε κάποιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε: Α, οκ, okay, εξαιρούνται Τζανακόπουλος Πολάκης, προχωράμε στα υπόλοιπα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ευθύνη. Πάντως δεν ξέρετε ακόμα τι θα κάνετε αν επιμείνει η πλειοψηφία. Την Τρίτη θα μάθουμε σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να μάθουμε την απόφαση, ναι. Σπύρο, την Τρίτη. Μάλιστα, έκδοση. Σίγουρα πάντως δεν πρόκειται να δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι έχω αντιληφθεί και οι συνάδελφοι την αντικατάσταση των δύο Τζανακόπουλου και Πολάκη. Πριν φτάσω στον κύριο Βλάχο, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Ράφτη.